Φεβρουάριο, Κούντρο. Στον Πόντο, ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς. Σταματούσαν οι εξωτερικές δουλειές, γύριζαν ξενιτεμένοι. Τα βράδια συνήθως θα περνούσαν σε σπίτια, κάνοντας τα νυχτέρια ή βεγγέρες που στον Πόντο λεγόντουσαν παρακάθω. Μα πιο πολύ περίμεναν τα καλαντοφώτα για να κάνουν τα διάφορα μυστήρια, βαφτίσια, αραβώνες, γάμους και άλλες γιορτές, γιατί τότε ήταν όλοι μαζεμένοι στο χωριό και ερχόντουσαν εξαιρετημένοι. Καλαντόφωτα, οι πρόγονοι μας έλεγαν τις γιορτές από τα Χριστούγεννα μέχρι την ημέρα των φώτων ή και δωδεκαήμερο. Με μεγάλη χαρά θα ετοιμαζόντουσαν να δεχτούν τη γέννηση του πρεανθρώπου. Την παραμονή των Χριστουγέννων σταματούσαν κάθε εξωτερική δουλειά και θα συμπλήρωναν τις ετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή. Τη μέρα αυτή θα έβαζαν στο τζάκι τον Χριστό Κούρ, που ήταν αλλού από μιλιά, αλλού από αχλαδιά. Αυτό ήταν ένα κούτσουρο κομμένο ειδικά για τα Χριστούγεννα και θα άναβε στο τζάκι συνέχεια και τις τρεις μέρες των Χριστουγέννων, που τους έλεγαν τα Χριστούγεννα. Την παραμονή το απόγευμα τα παιδιά θα έλεγαν τα κάλαντα και οι νοικοκύριδες θα τα φύλευαν με διάφορα καλούδια. Τα χαράματα θα χτύπαγε η καμπάνα και θα πήγαιναν όλοι στην εκκλησία. Η απόλυση γινόταν με την ανατολή του ήλιου και η μέρα ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους του σπιτιού, στην οικογένεια. Send
Λοιπόν, θα ήθελα, δεν χρειάζεται να πούμε την πρωτάβλη του Χριστούγεννα, θα ήταν τόσο ωραία τα παιδιά μας, παιδιά σας, και εγώ λίγο παιδιά μου, σαν πνευματικά παιδιά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, κυρίως τους γονείς. Δεν μας δίνεται πολλές ευκαιρίες να συναντηθούμε για να τα πούμε και ελπάτω με αυτές τις ευκαιρίες να σας ευχαριστήσω που μας εμπιστεύεστε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε, τα παιδιά σας, μέσα στο καθηγητικό, που με την βοήθεια τόσο καλών καθηγητών και καθηγητριών από την παιδική, τη μικρή, την ηλικία μέχρι τα πιο μεγάλα παιδιά που δίνουν τη ζωή τους πραγματικά και κάνουν πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια για να περάσουν στα παιδιά σας πράγματα τα οποία θα τους συνοδεύουν μια ζωή και σε αυτή και στην άλλη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη αυτή που δείχνετε στην Εκκλησία, να σας υποσχεθώ και να σας διαβεβαιώσω ότι πάντα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για αυτά, ό,τι μπορούμε ωφελημότερο. Και επειδή όπως βλέπετε είμαστε τελικά πολύ για αυτόν τον χώρο, ήδη δρομολογήσαμε κάποιες διαδικασίες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο, το οποίο θα μπορεί να στεγάζει όλες τις δραστηριότητες της ενορίας μας, αλλά και ακόμη περισσότερες που θα έχουμε τη δυνατότητα, μια που τώρα ο χώρος μας στερεί αυτή τη δυνατότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, παιδιά, όλους και όλες που κάνατε αυτές τις πρόβες τόσο καιρό μαζί με τους καθηγητές σας και μας τα είπατε τόσο ωραία και πραγματικά μας δώσατε μια άλλη προσέγγιση και μια διαφορετική όθηση προκειμένου να γιορτάσουμε αύριο τα Χριστούγεννα. Και να ευχαριστήσω και τους καθηγητές και τις καθηγήτριες και τους βοηθούς που είχαν έτσι την καλή διάθεση με λίγες πρόβες να μας παρουσιάσουν αυτή τη χαρούμενη γιορτούλα. Μπορεί να συμβαίνουν και λάθη, μπορεί να συμβαίνουν και κάποια έτσι πράγματα, αλλά μέσα από την παιδική απλότητα και χαρά όλα είναι όμορφα και όλα είναι έτσι σαν διαφορετικά στολίδια μέσα σε αυτές τις χαρούμενες ημέρες. Θέλω να σας ευχηθώ από την καρδιά μου σε όλους να είστε καλά, να περάσετε όμορφες γιορτές, ο Θεός να δίνει στον καθένα σας ό,τι έχει ανάγκη, κυρίως όμως να σας δίνει την ευλογία Του, να σας δίνει την χάρη Του και πραγματικά τα φετινά Χριστούγεννα και όλα τα επόμενα Χριστούγεννα της ζωής σας να είναι τέτοια που να τα ζείτε εσωτερικά, να γίνονται οι καρδιές σας και οι ψυχές σας φάρνες μικρές, μέσα στις οποίες θα γεννιέται και θα ξαναγεννιέται συνεχώς ο Χριστός και θα μεγαλώνει και θα ανδρώνεται και θα φτάσουμε και εμείς εκείνο το σημείο που είπε ο Απόστολος Παύλος, «Δεν ζω πλέον εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός». Αυτός ο Χριστός που αύριο γιορτάζουμε την γέννα Του, να είναι βοηθός και συνοδηγόρος στον καθένα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.